I love this game. Took me from rags to riches. Let's go. Yeah. Yeah. Ακούτε την εκπομπή Full Court Cast με τον Αντώνη Κατσαρό. Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Full Court Cast, το οποίο σήμερα είναι αφιερωμένο στο e-sports, στο αυτό το άθλημα το οποίο έχει ξεχωρίσει τον τελευταίο καιρό και μάλιστα με τη συμμετοχή της εθνικής μας ομάδας στις διοργανώσεις της FIBA και την πολύ καλή πορεία που είχε στην τελευταία διοργάνωση. Με αυτή την ευκαιρία λοιπόν έχουμε μαζί μας τον Φίβο, τον Γρίβα. Φίβο, σε καλωσορίζω. Γεια σου Αντώνη και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Φυσικά όλοι γνωρίζουμε ότι είσαι ο γιος του θρηλυκού καλαθοσφαιριστή και προπονητή του Δημήτρη του Γρίβα. Αρχικά πες μας πώς θα περνάς αυτόν τον καιρό και πώς έχει επηρεάσει όλη αυτή η ιστορία με την πανδημία του κορονοϊού. Εντάξει, αυτές οι μέρες είναι δύσκολες για όλους, επίσης και για μένα, διότι εργαζόμουν στον Αστέρα μέσα γειτονιάς, στις Ακαδημίες, όπου τώρα έχει περίπου 2,5 μήνες που είμαστε κλειστοί. Έφυγα πρόσφατα από την ομάδα του Απόλλωνα, οπότε το μόνο που μας έμεινε τώρα είναι τα e-sports, που μπορεί να είναι και το μόνο καλό αυτής της πανδημίας, το ότι είχαμε και παραπάνω ώρες να συγκεντρωθούμε και να δουλέψουμε πάνω στην εθνική ομάδα. Σίγουρα, καλός ή κακός, τα παιδιά βρίσκονται κλεισμένα σπίτι, οπότε είναι ευκαιρία εισαγωγικά να ασχοληθούν και περισσότερα παιδιά με αυτό το αντικείμενο. Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Φυσικά ελπίζουμε να τελειώσει αυτό σύντομα, αλλά όντως το μόνο καλό που βγήκε από αυτή την πανδημία μπορεί να ήταν το ότι είχαμε παραπάνω ώρες να δουλέψουμε μαζί με την εθνική. Φυσικά ελπίζουμε να τελειώσει όλο αυτό όσο πιο σύντομα γίνεται, να επιστρέψουμε πίσω στην καθημερινότητα μας, στη ρουτίνα μας, για να ξαναεπιστρέψει η ζωή στα κανονικά της πλαίσια. Γνωρίζω πως ασχολείσαι με την προπονητική, όπως είπες και εσύ. Παρακολουθείς και τη σχολή της προπονητικής της Ομοσπονδίας. Πώς επέλεξες να ασχοληθείς με αυτόν τον κλάδο? Εντάξει, εγώ και τον μπάσκετ έχουμε μια στενή σχέση από μικρή ηλικία. Όπως είπες και ο πατέρας μου έχει σχέση με τον μπάσκετ και αυτός, οπότε μεγάλωσα μέσα στα γήπεδα του μπάσκετ. Αγωνιζόμουν σε όλες τις πικρές ηλικίες της ομάδας του Απόλλωνα μέχρι που πήγα να σπουδάσω. Και εντάξει, εκεί πρέπει να κάνεις και μια επιλογή του σε τι θα εστιαστείς. Δεν μπορείς να σταματήσεις να προπονείσαι επαγγελματικά για 5 χρόνια και μετά να αποφασίσεις ότι θα ξαναπαίξεις μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι κάτι που αγαπώ. Πιστεύω ότι το καταλαβαίνω με ένα διαφορετικό μάτι εκτός από αυτόν του καλαθοσφαιριστή. Οπότε είπα να δοκιμάσω τη σχολή της προπονητικής. Ήταν πολύ ενδιαφέρον, έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Και γι' αυτό και φέτος ασχολήθηκα με την προπονητική και είναι κάτι που όντως αγαπώ και έχω έναν πάθος γι' αυτό. Έχεις βάλει κάποιους στόχους σε σχέση με την προπονητική ή μάλλον να το θέσω διαφορετικά? Πού φαντάζεσαι τον εαυτό σου ότι μπορεί να σε ταξιδέψει η προπονητική? Εντάξει, δεν έχω κάποιους συγκεκριμένους στόχους. Η αλήθεια τώρα που επειδή τώρα ξεκίνησα να ασχολούμαι με την προπονητική, το κύριος μου στόχος ήταν να πάρω όσες πιο πολλές εμπειρίες μπορώ από την προπονητική, να δω όσο πιο πολλά πράγματα μπορώ να δω και να καταλάβω αν όντως το αγαπώ τόσο πολύ όσο νομίζω πως το αγαπώ αυτό το πράγμα. Και νομίζω πως έτσι είναι τα πράγματα. Εντάξει, στόχων έχω να μάθω όσο πιο πολλά πράγματα μπορώ, κάθε μέρα να μαθαίνω κάτι καινούργιο, να γίνομαι καλύτερος προπονητής αλλά και άνθρωπος μέσα από την προπονητική. Και ας το μέλλον δω πως με την εμπειρία μου και με τη σκληρή μου δουλειά έχω ευκαιρίες για να ανεβώ ή να ταξιδέψω ή να πάω σε κάποια καλή ομάδα ή στο εξωτερικό, τότε αυτό θα ήταν τέλειο. Πάντως είναι ευχάριστο να βλέπουμε παιδιά νεαρής ηλικίας να ασχολούνται με την προπονητική. Βέβαια είναι ευχαριστώ γενικότερα να βλέπουμε παιδιά να ασχολούνται με την καλαθόσφαιρα. Είναι το αγαπημένο μας άθλημα και πιστεύω, όπως και εσύ φαντάζομαι, ότι είναι ένα άθλημα που έχει πάρα πολλά να προσφέρει
και στα παιδιά και σε όσους ασχολούνται με αυτή. Σίγουρα το κάθε άθλημα, ειδικά τα ομαδικά αθλήματα, έχουν πάρα πολλά να προσφέρουν στα παιδιά. Δυστυχώς στην Κύπρο η καλαθόσφαιρα δεν ήταν αυτή που ήταν, όχι μόνο, δεν μιλώ μόνο για το πρωτάθλημα, αλλά και σε θέμα των μικρών ηλικιών, δηλαδή οι ακαδημίες, το επίπεδο μπορείς να καταλάβεις ότι έχει πέσει, οι ακαδημίες δεν έχουν όσα παιδιά όσα είχαν παλιά. Και πιστεύω πως η μείωση των ξένων θα φέρει κάποια βελτίωση σε αυτό. Θα δουν οι Κύπροι ότι τώρα έχουν την ευκαιρία να παίξουν και να γίνουν επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές, αλλά πρέπει να γίνει και κάτι έτσι ώστε οι ομάδες να δουλέψουν λίγο με τις ακαδημίες, να ανεβεί το επίπεδο και από εκεί να βγουν οι παίχτες. Σωστό. Ας περάσουμε όμως το e-sports. Να πούμε αρχικά κάποια πράγματα για τους φίλους που μας παρακολουθούν και ίσως δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι το e-sports. Θες να μας πεις έτσι δύο λόγια? Ναι. Το e-sports είναι, όπως το λέει και η λέξη, electronic sports. Οπότε είναι τα παιχνίδια τα οποία παίζεις online και είναι παιχνίδια αθλήματος. Εμείς αγωνιζόμαστε στο παιχνίδι του μπάσκετ, το οποίο είναι το NBA 2K. Το αντίστοιχο φυσικά υπάρχει και για το ποδόσφαιρο στο FIFA, όπου υπάρχουν ομάδες όπως το ΑΠΟΕΛ και τον Απόλλωνα, οι οποίες έχουν δικές τους ομάδες e-sports και κάνουν το αντίστοιχο που κάνουμε εμείς, αλλά εμείς είμαστε ενός εθνική ομάδα. Το τι κάνουμε είναι ο κάθε παίχτης δημιουργά ένα δικό του παίχτη, διαλέγει τη θέση που θα παίζει ο παίχτης του, τι χαρακτηριστικά θα έχει ο παίχτης και μπαίνει online και αγωνίζεται online με άλλα άτομα μέσα σε μια ομάδα, χρησιμοποιώντας μόνο τον παίχτη του και όχι ελεγχόντας ολόκληρη την ομάδα. Οπότε εμείς στην Εθνική eSports είμαστε 5 άτομα, ο καθένας με τον παίχτη του, και ερχόμαστε μαζί έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια πεντάδα. Φυσικά εντάξει, δεν είναι λίγο περίπλοκο, διότι πρέπει να συνεννοηθούμε όλοι μαζί, να υπάρχει επικοινωνία στο τι παίχτη θα κάνει ο καθένας, έτσι ώστε η πεντάδα να έχει συνοχή και να μπορεί να καλύψει αυτά που θέλουμε να κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Θυμάμαι, κάνω παράκαμψη εδώ στη σειρά των ερωτήσεων, αλλά θυμάμαι πως, μιας και το αναφέρεις αυτό, στην πρώτη διοργάνωση που έγινε ώστε να επιλεχθεί η Εθνική, είχαν έρθει πολλοί παίκτες που είχαν φτιάξει παίκτες point guards. Ο point guard είναι η πιο συνηθισμένη θέση που θα δημιουργήσει κάποιος στο NBA 2K. Ναι, όντως είναι η θέση που θα διαλέξουν οι περισσότεροι, επειδή οι περισσότεροι θέλουν να έχουν την μπάλα στα χέρια τους για να ελέγχουν αυτό το παιχνίδι. Οπότε είχαμε αυτό το θέμα στην αρχή. Οπότε πρέπει να συζητήσουμε ποιοι δεν θα κάνουν point guard, θα κάνουν έναν άλλο παίχτη, διότι όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούμε όλοι να έχουμε point guards. Πρέπει να καλύψουμε όλες τις θέσεις, αλλά όντως ο point guard είναι η πιο συνηθισμένη θέση που διαλέγει κάποιος. Ναι. Λοιπόν, είσαι ο προπονητής και ο αρχηγός της εθνικής ομάδας. Ας πάμε λίγο στην αρχή. Πώς δημιουργήθηκε η σκέψη της δημιουργίας της εθνικής και να κάνει τη συμμετοχή της στις διοργανώσεις της FIBA? Είχε ξεκινήσει, η FIBA το έχει ξεκινήσει όλο αυτό. Είχε στείλει, μίλησε με όλες τις ομοσπονδίες του κόσμου και τους ανακοίνωσε ότι θα γίνει ένα τουρνουά, πρωτάθλημα FIBA eSports. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ήταν από τις πρώτες ομοσπονδίες οι οποίες ενδιαφερθήκανε για να ασχοληθούν με αυτό. Οπότε διοργανώσαν ένα event για tryouts. Είχα δηλώσει συμμετοχή εγώ, μιλήσαμε λίγο στο μαζί τους και μου πρότειναν, μετά που τους εξήγησα και εγώ πώς συμπήραν έχω στο 2K και τι κάνω και πόσο καιρό παίζω, μου πρότειναν ώστε να μπορώ να είμαι και σαν προπονητής με τη λίγη περισσότερη εμπειρία που έχω. Οπότε έγινε το event, πήγαμε εκεί, ήρθαν αρκετά άτομα. Ήταν πολύ ευχαριστώ το event. Από εκεί διαλέξαμε 12 άτομα για προεθνική. Και μετά για περίπου 2 εβδομάδες είχαμε μια διαδικασία όπου προπονούνταν και οι 12 σε διαφορετικά groups, σε διαφορετικές πεντάδες, έτσι ώστε να διαλέξουμε τους 7 που θα αποτελούσαν την εθνική, όπως και έγινε, και αγωνιστήκαμε στο πρώτο FIBA eSports. Αυτή η διαδικασία της επιλογής είχε κάποια συγκεκριμένη διαδικασία, είχε κάποια
πράγματα που έπρεπε να προσέξετε περισσότερο? Υπήρχαν, ναι. Τα κύρια πράγματα που πρέπει να προσέξεις είναι το επίπεδο του κάθε παίχτη. Διότι, εντάξει, ο κάθε παίχτης έχει διαφορετική εμπειρία στα παιχνίδια. Πρέπει να έχεις λίγη μπασκετική γνώση, όχι πάρα πολύ, για να παίξεις αυτό το παιχνίδι. Αλλά πρέπει να είσαι και πάρα πολύ καλός στην επιδεξιότητα με τον μοχλό, στο πώς χειρίζεσαι τον παίχτη σου. Το οποίο είναι το πιο σημαντικό σε αυτό το παιχνίδι. Την πρώτη φορά υπήρχαν 7 άτομα τα οποία είχαν αρκετή διαφορά από τους άλλους στις δυνατότητες τους, οπότε εντάξει, ήταν αρκετά εύκολο να διαλέξουμε τους 7. Το κατάλαβαν και τα άλλα τα παιδιά, φυσικά έμειναν όλοι κοντά. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα με τα e-sports είναι να χτίσουμε έτσι ένα community, οπότε κρατούμε επαφή με όλους όσους ήρθαν και στα δοκιμαστικά, αλλά και παίζουν το παιχνίδι, και τους θέλουμε όλους να μείνουν κοντά στην εθνική. Θυμάμαι τότε μετά την επιλογή της Εθνικής και νομίζω ότι όταν ξεκινήσαν τα πρώτα παιχνίδια και έγινε η προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πως διαφερθήκανε και άλλα άτομα τα οποία δεν γνωρίζαν ότι είχε γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Οπότε νομίζω ότι μεγάλωσε ο κύκλος των ατόμων που ενδιαφερθήκαν για να συμμετέχουν. Ναι, η αλήθεια ότι συνεχίζει να μεγαλώνει. Δυστυχώς αυτό έγινε και φέτος, όπου ανακοίνωσε η Ομοσπονδία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για δοκιμαστικά για την προεθνική μπαλή, ένα μήνα πριν από το FIBA eSports. Και δύο μέρες πριν και δύο μέρες μετά από τα παιχνίδια, είχαμε ακόμα 4-5 συμμετοχές για δοκιμαστικά, τα οποία δυστυχώς ήταν πολύ αργά, αλλά επικοινωνήσαμε μαζί με τα παιδιά, έτσι ώστε στα επόμενα δοκιμαστικά να είναι κοντά μας. Επίσης, επειδή θα δημιουργηθεί και ένα τοπικό πρωτάθλημα εδώ στην Κύπρο, τους ενημερώσαμε όλους, έτσι ώστε να υπάρχουν όσες πιο πολλές συμμετοχές γίνεται. Θα έρθουμε και στο τοπικό πρωτάθλημα, έτσι να πούμε αρκετά, αλλά πριν πάμε σε αυτό, έγινε η πρώτη συμμετοχή στο πρώτο τουρνουά της FIBA, στο οποίο ήταν αρκετά, θα έλεγα, μια συμμετοχή γνωριμίας κυρίως με το άθλημα, έτσι. Ναι, το πρώτο τουρνουά ήταν μια πολύ καινούργια και μπορώ να πω και σοκαριστική εμπειρία για μας, αφού εκεί που παίζαμε μόνοι μας με φίλους μας σπίτι, οι περισσότεροι της Εθνικής, δημιουργήσαμε μια ομάδα, κάναμε αρκετές προπονήσεις, κάναμε και αρκετά φιλικά με κάποιες χώρες, αλλά πήγαμε να παίξουμε σε ένα τουρνουά με άλλες χώρες οι οποίες έχουν παίχτες οι οποίοι το κάνουν αυτό για δουλειά. Η Ισπανία, ας πούμε, και οι 5 οι παίχτες της Ισπανίας είναι επαγγελματίες αυτών, δεν δουλεύουν, πληρώνονται μόνο για να παίζουν αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω πως μπορούσαμε ακόμα να πάμε καλύτερα. Ήρθαμε 8η από τους 9 στο πρώτο FIBA eSports. Είμαστε όλοι απογοητευμένοι, διότι τις παραπάνω ήττες που κάναμε ήταν από λάθη τα οποία έγιναν λόγω της απειρίας, αλλά και λίγο το άγχος του μας βλέπουν όλοι. Τώρα παίζουμε πρώτη φορά, συνήθως δεν το είχαμε ξαναπεράσει αυτό. Το καλό ήταν ότι χρησιμοποιήσαμε αυτή την εμπειρία για το δεύτερο FIBA eSports, όπου φάνηκε πως μάθαμε από τα λάθη μας. Φυσικά ξεκινήσαμε με ένα μάτς με την Ιρλανδία, το οποίο δεν έπρεπε να χάσουμε. Είμαστε αρκετά καλύτεροι από την Ιρλανδία, πιστεύω. Αλλά ήταν και εκεί λίγο το άγχος. Μετά από εκείνη την ήττα και την ήττα από την Τουρκία, η οποία πιστεύω ήταν αποφευκτή αφού πήρε και το τουρνουά, ξεχωθήκανε όλοι, κάναμε το παιχνίδι μας και γι' αυτό και είχαμε τα αποτελέσματα που είχαμε. Πάντως, έτσι για να πούμε για τον κόσμο που ίσως να μην γνωρίζει, εκείνο το πρώτο τουρνουά έγινε στο InSport στην Λευκωσία, με την παρουσία κόσμου, με οθόνες να παρακολουθούν το παιχνίδι, για τον κόσμο δηλαδή που ήταν εκεί, με περιγραφή, την οποία είχα την τιμή να την κάνω εγώ τότε, τα πρώτα παιχνίδια. Ήταν μια πραγματικά πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους μας, ακόμα και για μένα που έχω κάνει τόσες περιγραφές στο μπάσκετ, αλλά αυτό ήταν κάτι εντελώς ξεχωριστό και διαφορετικό.
και έπρεπε να το δω από άλλη σκοπιά. Οπότε καταλαβαίνω αυτό που λες για το άγχος, γιατί και εγώ ήμουν πολύ αγχωμένος εκείνη τα παιχνίδια. Θυμάσαι, δεν έβγαινα από το χώρο της, των μεταδόσεων για να είμαι έτοιμος, συγκεντρωμένος σε αυτό που ήθελα να κάνω. Ναι, όντως ήταν κάτι καινούριο για όλους. Επίσης, να αναφέρουμε πως στο πρώτο τουρνουά είμαστε η μόνη χώρα η οποία βοήθησε τόσο πολύ η Ομοσπονδία της για να είμαστε όλοι στον ίδιο χώρο για να παίζουμε. Όλες οι άλλες οι χώρες παίζαν όλοι από σπίτι, δεν είχαν κάποια βοήθεια ή επένδυση από την Ομοσπονδία τους για την ομάδα τους. Οπότε θέλω να ευχαριστήσω ότι η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, αλλά και το InSpot, το οποίο και σε αυτόν τον τουρνουά μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα πιο επαγγελματικό επίπεδο στην εθνική και δείχνει η Ομοσπονδία πόσο πολύ πιστεύει σε αυτή την εθνική, όσο πιστεύει και όλες τις άλλες. Και ήρθε αυτό το δεύτερο τουρνουά, λοιπόν, το οποίο μπήκε ένα εμπόδιο στην αρχή, το γεγονός ότι τα μέτρα στην Κύπρο αναγκάσαν το InSpot να κλείσει, το InSpot της Λευκοσίας, το οποίο θα φιλοξενούσε και το δεύτερο τουρνουά. Οπότε έπρεπε να γίνουν άμεσα κινήσεις, να βρεθεί ο χώρος και ο τρόπος που θα γίνουν τα παιχνίδια. Και τι έγινε σε αυτή την κουβέντα? Ένα από τα θέματα που είχαμε ήταν ότι και κάποιοι από τους παίχτες μας χάλασαν το PlayStation τους. Οπότε καταλαβαίνεις, αυτό ήταν σημαντικό πρόβλημα. Μετά που έκλεισε το InSpot, ευτυχώς η Ομοσπονδία πήρε πολύ γρήγορα μέτρα, μίλησε με το InSpot. Το InSpot μας δάνεισε PlayStation, οπότε οι παίχτες μας ήταν εντάξει. Και για την ημέρα του τουρνουά πήγαμε όλοι σε ένα διαμορφωμένο χώρο, τον οποίο κανόνισε η Ομοσπονδία, έτσι ώστε να είμαστε όλοι μαζί. Πιστεύω πως αν παίζαμε όλοι από σπίτι και όχι εκεί, δεν θα πηγαίναμε τόσο καλά. Διότι ένα κύριο θέμα αυτού του παιχνιδιού είναι η χημεία με τους άλλους παίχτες, αλλά και η επικοινωνία. Οπότε το να είμαστε όλοι στον ίδιο χώρο και να καθόμαστε δίπλα-δίπλα και να παίζουμε, βοηθάει πάρα πολύ. Εκεί ήθελα να εστιάσω τώρα σε αυτή την επόμενη ερώτησή μου, το γεγονός της επικοινωνίας. Η επικοινωνία σίγουρα υπάρχει, ακόμα και αν είσαι από το σπίτι, μέσω των μικροφώνων, τα headset όπως τα λέμε. Έρχεται όμως, όταν είσαστε όλοι μαζί στον ίδιο χώρο, είναι πολύ διαφορετικό, καθώς υπάρχει και η οπτική επαφή, υπάρχει και ο χρόνος που θα σηκωθείτε μεταξύ των παιχνιδιών, θα πείτε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό. Ναι, σίγουρα. Από την εμπειρία μου εμένα στα e-sports, έχω καταλάβει πως τα κύρια θέματα, μετά από την επιδεξιότητα του κάθε παίχτη, είναι η χημεία και η επικοινωνία την ώρα του παιχνιδιού. Αφού, εντάξει, τώρα δεν υπάρχει σωστή χημεία, ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει, η επικοινωνία θα είναι λάθος, πρέπει να ξέρει ο κάθε παίχτης το ρόλο του και να συμπεριφέρεται σαν επαγγελματίας μέσα σε μια εθνική. Και ήταν ακόμα κάτι που βελτιώσαμε πάρα πολύ από το πρώτο FIBA Sports Open, διότι στο πρώτο δεν γνωρίζαμε ο ένας τον άλλο σχεδόν καθόλου. Για ένα μήνα μόνο παίζαμε όλοι μαζί. Οπότε δεν υπήρχε αυτή η χημεία να μάθουμε ένα στο παιχνίδι του άλλου, να υπάρχει ο σωστός ο σεβασμός, αλλά και η εμπιστοσύνη μεταξύ των συμπαιχτών. Και ερχόμενοι στο δεύτερο τουρνουά, λοιπόν, να πούμε και την πορεία της εθνικής. Είπες, ξεκινήσατε με ήττα, με δύο ήττες, από Ιρλανδία και από Τουρκία. Εντάξει, η Τουρκία κατέκτησε κιόλας στην ευρωπαϊκή ζώνη, όπως ονομάζεται, όπως έχει χωρίσει η FIBA. Στη συνέχεια τι έγινε? Στη συνέχεια αγωνίστηκε η Αυστρία μαζί με την Ιρλανδία, η οποία ήταν στον ομίλο μας και πέρσι ήταν τέταρτη στην τελική κατάταξη και μας είχε νικήσει πέρσι με 20 πόντους διαφορά, πιστεύω. Η Αυστρία νικήσε την Ιρλανδία με 13 πόντους, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε ξέραμε ότι εμείς πρέπει είχαμε ένα παιχνίδι με την Αυστρία και πρέπει να το νικήσουμε με αρκετή διαφορά. Με αυτό που είχαμε μπει μεταξύ μας είναι ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε δεν θα δούμε τη διαφορά, θα πάμε να παίξουμε, να κάνουμε το παιχνίδι μας, να το διασκεδάσουμε, αφού το πρώτο παιχνίδι με την Ιρλανδία ήμασταν απογοητευμένοι.
Με την Τουρκία, εντάξει, κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά δεν το διασκεδάσαμε όσο θέλαμε, το οποίο πιστεύω είναι βασικό σε οτιδήποτε κάνεις, πρέπει να το απολαμβάνεις, έτσι ώστε να μπορείς να είσαι και καλύτερος. Ξεκίνησε το παιχνίδι με την Αυστρία, στην αρχή ήμασταν κοντά, μετά προς το τέλος του τέταρτου δεκαλέπτου ανοίξαμε μια διαφορά και νικήσαμε με 20 πόντους. Η αλήθεια είναι πως δεν είμαστε σίγουροι πώς πάει το θέμα το ποιος θα περάσει από τα γκρουπ όταν υπάρχει τριπλή ισοβαθμία. Νομίζαμε πως δεν είχαμε περάσει και μιλήσαμε με τη FIBA και μας είπαν συγχαρητήρια, γιατί νικήσατε με 20 πόντους και καλύψατε διαφορά που είχαν οι άλλες ομάδες. Περνάτε εσείς στην επόμενη φάση. Οπότε αυτό ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Και ένιωθα ότι το αξίζα. Και ακολούθησε η κλήρωση με τη Γερμανία, η οποία επίσης μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, νομίζω έφτασε μέχρι το τελικό η Γερμανία. Ναι, έφτασε μέχρι το τελικό η Γερμανία. Εντάξει, η Γερμανία είναι μια από τις καλύτερες χώρες. Ήταν και το πρώτο του τουρνουά, οπότε το πρώτο του τουρνουά και πήγανε και στον τελικό. Επίσης η Γερμανία έχει και δύο παίχτες οι οποίοι αγωνιστήκαν και στο 2K League. Το 2K League είναι το πιο μεγάλο πρωτάθλημα για αυτό το παιχνίδι, το οποίο διοργανώνεται στην Αμερική και η κάθε ομάδα του NBA έχει τη δική της ομάδα και προσλαμβάνει παίχτες για να παίζουν για αυτούς. Οπότε εντάξει, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ήταν ωραία εμπειρία. Και για να σου πω και την αλήθεια, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, ήμασταν όλοι λίγο απογοητευμένοι, διότι είδαμε ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, αφού είχαμε και το προβάδισμα περίπου 4 λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού. Αλλά εντάξει, σίγουρα όταν χάνεις από μια τέτοια ομάδα, δεν μπορείς να είσαι και πολύ απογοητευμένος. Θέλω να το τονίσω λίγο αυτό που είπες, γιατί μπορεί ο κόσμος να μην το κατάλαβε. Ομάδες του NBA δημιουργούν ομάδες στο e-sports και μισθώνουν, ναι, πληρώνουν παίχτες για να βρίσκονται στην ομάδα τους και να αγωνίζονται στα πρωταθλήματα της Αμερικής. Ναι, ναι, ζουν τους μετακομίζουν και στην Αμερική, ζουν εκεί, τους τα πληρώνουν όλα, έχουν και το μισθό τους για να κάνουν αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα αυτό και ειδικά για μας εδώ στην Κύπρο δεν μπορούμε να το διανοηθούμε. Το ακούμε, αλλά όταν το σκέφτεσαι να εμπεδώσεις αυτό που ακούς, να καταλάβεις αυτό που ακούς, πραγματικά φαίνεται τεράστιο. Έτσι είναι. Όντως είναι... Πες. Ναι, όντως είναι κάτι τεράστιο και ειδικά όταν βλέπεις αυτούς τους παίχτες που πριν λίγες μέρες τον έβλεπες και στο YouTube ή σε παιχνίδια του NBA 2K League να παίζει με 250.000 θεατές και να παίζει εναντίον αυτών των παιχτών και να βλέπεις ότι μπορεί να τους κερδίσεις και να έχεις το προβάδισμα, ήταν πολύ ωραίο και ήταν και σαν... ήταν κάτι που μας έδωσε ότι θα μας δώσει όθηση να συνεχίσουμε στο μέλλον έτσι ώστε θα γίνουμε και καλύτεροι. Ωραία, ντυθήκαμε από τη Γερμανία και στη συνέχεια... Στη συνέχεια αποκλειστήκαμε από τα προημιτελικά και με βάση των άλλων αποτελεσμάτων των προημιτελικών τελειώσαμε στην πέμπτη θέση. Από τις, αν δεν κάνω λάθος, φέτος ήταν 18 ή 19 χώρες και ήρθαμε πέμπτη. Ενώ πέρσι που ήταν μόνο 9 χώρες ήρθαμε 8η, οπότε πιστεύω δείξαμε πως μάθαμε πάρα πολλά από το πρώτο FIBA eSports. Και έδειξε και πόσο αποτέλεσμα είχε η σκληρή δουλειά που κάναμε, επειδή οι παραπάνω μπορεί να το βλέπουν μόνο σαν ένα παιχνίδι στο PlayStation που κάθεσαι και παίζεις, αλλά είναι διαφορετικό όταν απλά να κάτσεις, να μπεις να παίξεις όταν έχεις ελεύθερο χρόνο και είναι διαφορετικό όταν πρέπει να είσαι μέλος μιας εθνικής και πρέπει να κάνεις προπονήσεις και πρέπει να φτιάξεις το πρόγραμμα σου έτσι ώστε να έχεις 3-4 ώρες της ημέρας ελεύθερες για να κάτσεις να προπονηθείς. Και φαντάζομαι πέρα της προπόνησης με την εθνική θα πρέπει να γίνονται και ατομικές προπονήσεις ώστε να βελτιώνουν και τα skills τους, τις ικανότητες τους, τις δεξιότητες τους πάνω στο άθλημα. Κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, δεν το αντιλαμβάνονται, αλλά παρατηρώντας το παιχνίδι, εντάξει, το έχω παίξει και εγώ, αλλά όχι φυσικά καμία σχέση με τις ώρες που βάζετε εσείς για αυτό το πράγμα, αλλά
Έχει αρκετά κοινά στοιχεία με το κανονικό το άθλημα. Δηλαδή, θέλω να πω, θα υπάρχουν συστήματα μέσα στο παιχνίδι, θα ψάχνετε να βρίσκετε τους παίκτες που είναι ανοιχτοί για να πασάρετε την κατάλληλη στιγμή. Κάποιοι το βλέπουν σαν παιχνίδι, αλλά έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία με την πραγματικότητα. Ναι, σίγουρα έχει και νομίζω αυτό είναι που κάνει τη διαφορά στο επίπεδο των ομάδων. Μετά από την επιδεξιότητα είναι η βασική γνώση του μπάσκετ, που εμείς αφού δεν έχουμε τόσο καλούς παίχτες, ας πούμε, όπως η Γερμανία, η Τουρκία, η Αυστρία, χρησιμοποιούμε λίγο και το μπάσκετ αλλά και τη χημεία μας έτσι ώστε να καλύψουμε τα κενά μας και να το κάνουμε τη δική μας δύναμη. Υπάρχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία, όπως η ομαδική άμυνα, αφού παραπάνω στο e-sports παίζεται το είναι pick and roll. Οπότε στο pick and roll πρέπει να έχεις πάρα πολύ καλό rotation στην ομαδική άμυνα, αλλά και στην επίθεση, να βρεις τρόπους έτσι ώστε να χαλάσεις την αμυντική ισορροπία της άλλης ομάδας και να βρεις τα ελεύθερα καλάθια, το οποίο μπορεί να είναι και πιο εύκολο στο κανονικό τον μπάσκετ από το ηλεκτρονικό. Το επόμενο e-sports πότε είναι? Το επόμενο e-sports δεν μας το έχουν ανακοινώσει ακόμα, αλλά υπολογίζουμε να είναι γύρω στον Ιούνιο, όπως ήταν και πέρσι το πρώτο. Εντάξει, τώρα αναμένουμε να δούμε σε ποια κονσόλα θα γίνει, αφού έχει βγει το καινούργιο το PlayStation 5, αλλά και το καινούργιο το παιχνίδι το 2K21. Οπότε αναμένουμε και από τη FIBA να μας ενημερώσει το πώς θα γίνει, έτσι ώστε να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε ακόμα πιο γρήγορα αυτή τη φορά, για να έχουμε, ελπίζουμε, τα ίσα αποτελέσματα που είχαμε και σε αυτό το τουρνουά. Απορία τώρα που μου γεννήθηκε βάσει αυτού που είπες. Ένας παίκτης για να συμμετέχει στην εθνική πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο rating, αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο είναι... Το οποίο είναι 95. Και εντάξει, εκτός από το rating, χρειάζεται πάρα πολύ εμπειρία. Πρέπει να φάει κάποιες πολλές ώρες πάνω σε αυτό το παιχνίδι για να γίνει καλός. Ελπίζουμε τώρα που θα δημιουργηθεί για αυτό το πρωτάθλημα να είναι μια ευκαιρία και για κάποιους να. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στην Κύπρο που παίζουν αυτό το παιχνίδι. Πάρα πολλοί δεν έχουν όμως δηλώσει ούτε για τα δοκιμαστικά για τις εθνικές, μπορεί να μην το παίρνουν τόσο σοβαρά. Αλλά εντάξει, πιστεύω μέσω του πρωταθλήματος που θα γίνει, ελπίζουμε πως κάποιοι θα το δουν έτσι λίγο πιο σοβαρά, να αφιερώσουν περισσότερες ώρες και να μπορούμε να βρούμε και καινούργια παιδιά να λάβουν μέρος στην εθνική και να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Ναι. Η απορία μου που είχε να κάνει με το εξής, κάποιος που δημιουργεί ένα παίχτη. Ειδικά τώρα είπαμε για αλλαγή κονσόλας, νέο παιχνίδι, ώσπου να φτάσει στο rating το 95, χρειάζεται κάποιο χρόνο ή ίσως και να αγοράσει και την καινούργια κονσόλα, σωστά? Ναι, έτσι είναι. Είναι κάποια από τα θέματα που λογικά θα έχουμε. Επειδή εντάξει, ο καθένας που θα πρέπει να αγοράσει την καινούργια την κονσόλα του PlayStation, θα πρέπει να κάνει καινούργιο παιχνίδι, να ξεκινήσει ξανά από την αρχή. Γι' αυτό και ελπίζουμε πως θα λυθούν αυτά τα θέματα, να ενημερωθούμε και από τη FIBA τι θα γίνει τον Ιούνιο, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε τη δουλειά. Θα πρέπει να γίνει αυτή η ενημέρωση γρήγορα, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω, ναι, για να προλάβετε να ετοιμαστείτε. Ωραία. Έτσι ακριβώς. Φτάσουμε ναι. και στο εγχώριο το πρωτάθλημα που βρίσκεται στα σκαριά. Έχει ξεκινήσει κάτι γι' αυτό, έχει υπάρξει ενδιαφέρον για συμμετοχή από ομάδες? Σκέφτεται το format πώς θα γίνει? Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Είμαστε στα τελικά στάδια στο πώς θα διοργανωθεί αλλά και πότε θα διοργανωθεί το πρωτάθλημα. Ελπίζουμε πως σύντομα θα ανακοινωθεί και θα ξεκινήσουμε να ψάχνουμε για ομάδες να λάβουν μέρος. Πιστεύω θα είναι σαν κανονικό πρωτάθλημα, ανεξαρτάται από πόσες ομάδες θα λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα. Και με τον νέο χρόνο, πιστεύω μέσα στο Φεβράριο-Μάρτιο θα ξεκινήσει. Ο σκοπός, φαντάζομαι, είναι αυτή τη δημιουργία του πρωταθλήματος για να καλύψει αυτό το κενό και να σας δώσει περισσότερα παιχνίδια σαν εθνική πριν το τουρνουά της FIBA. Εκτός αν παίξετε χωριστά, δεν ξέρω πώς το σκέφτεστε. Δεν το έχουμε συζητήσει ακόμη.
Πολύ πιθανόν όμως να γίνει και έτσι ώστε να είναι και πιο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα και πιο ανταγωνιστικό. Εντάξει, ο κύριος, έναν από τα κύρια, ένας από τους κύριους στόχους του πρωταθλήματος είναι να μείνουμε ενεργοί ως έκθεση της εθνικής, αλλά επίσης να μάθει καινούριος, να μάθει περισσότερος κόσμος αυτόν που κάνουμε, να έρθουν καινούργια παιδιά κοντά και να βρούμε και καινούριους παίχτες. Αφού αυτόν, όπως είπα στην αρχή, που θέλουμε είναι να χτίσουμε ένα community εδώ στην Κύπρο, να ξεκινήσει το πράθυμα. Το πράθυμα, πιστεύω, μόλις ξεκινήσει, δεν θα είναι μόνο κάτι που θα γίνει για μια φορά, θα είναι κάτι διαχρονικό, οπότε θέλουμε να μπει και εκεί μια βάση, όπως μπήκε και με την Εθνική πέρσι τον Ιούνιο, και μαζί να μεγαλώνει και το πράθυμα, αλλά και η Εθνική. Και πιστεύω πως έτσι θα ανεβούμε και θα είμαστε και πιο ανταγωνιστικοί στα παγκόσμια προαθλήματα. Πάντως, όσον αφορά το FIFA, υπάρχουν ομάδες κανονικές, ενώ υπάρχει ανόρθωση, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ο ΑΠΟΕΛ, που έχουν ομάδες που παίζουν σε χώριο πρωτάθλημα, αλλά παίζουν και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Είναι το αντίστοιχο που κάνουμε εμείς, αλλά σε ομάδες. Στο μπάσκετ υπάρχουν κάποια πρωταθλήματα, κάποιες πολύ λίγες ομάδες που το κάνουν αυτό. Αλλά παραπάνω στην Ευρώπη, ό,τι πρωταθλήμα υπάρχει είναι μέσω του 2K League, όπως σου είπα πιο νωρίς, έτσι ώστε να βρουν και από την Αμερική παίχτες από την Ευρώπη να πάρουν εκεί. Τα e-sports, έχει χρόνια που υπάρχουν τα πρωταθλήματα και τουρνουά, αλλά τώρα με τον κορονοϊό είχα μια πάρα πολύ ραγδαία ανάπτυξη. Και πιστεύω πως δεν θα σταματήσει αυτή η ανάπτυξη και γι' αυτό και συγχαίρω την Ομοσπονδία, η οποία από την πρώτη στιγμή που είχε την ευκαιρία να ανοίξει ένα τμήμα e-sports, το έκανε και το πήρε πάρα πολύ σοβαρά. Και γι' αυτό και έχουμε καλά αποτελέσματα. Ωραία. Φίβο, ολοκλήρωσα τις ερωτήσεις μου. Νομίζω ότι έμαθα όλα όσα και να είχα. Εγώ πιστεύω ότι και ο κόσμος άκουσε αρκετά που ενδιαφέροντα πράγματα όσον αφορά την εθνική e-sports, αλλά και κάποιες πληροφορίες για το πρωτάθλημα που ετοιμάζεται. Κάποιες πληροφορίες είναι ότι, εντάξει, θέλουμε όσο πιο πολλοί κόσμος να έρθει κοντά. Όπως είπα, ξέρω ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που παίζει αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, το πρωτάθλημα μπορεί να το δει ο καθένας ως μια ευκαιρία να γνωρίσει και άλλους και άλλα άτομα που παίζουν το ίδιο παιχνίδι αυτούς, να κάνουν καινούργιες φιλίες, όπως εμείς κάναμε πάρα πολλές φιλίες μέσω της Εθνικής, να διασκεδάσουν το παιχνίδι, αλλά και να μετρηθούν εναντία σε άλλους, έτσι ώστε να δούμε και ποιος είναι η καλύτερη ομάδα εδώ στην Κύπρο. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ για την σημερινή μας κουβέντα. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της Εθνικής, αλλά φυσικά και για το πρωτάθλημα που σχεδιάζεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη, και εγώ σε ευχαριστώ για την ευκαιρία να μας γνωρίσει και ο κόσμος λίγο καλύτερα. Αυτά λοιπόν από το 49ο επεισόδιο του Full Court Cast. Ακολουθεί το 50ο επεισόδιο στις επόμενες εβδομάδες, το οποίο μάλιστα θα είναι και πολύ ειδικό. Μέχρι τότε να περνάτε όλοι καλά.